Το πολιτικό και οργανωτικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παρουσίασε χθες το βράδυ από τα Χανιά, πρώτο σταθμό της περιοδίας της στην Κρήτη, υποψηφία για την προεδρία του κόμματος Έφη Αχτσιόγλου. Στόχος της είναι, όπως τόνισε, ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορέσει να δώσει μια άλλη προοπτική στην ελληνική κοινωνία. Η οποία είναι εγκλωβισμένη σε μια σκληρή καθημερινότητα. Νομίζω ότι την είδαμε όλο αυτό το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, με τη βία, με την οικονομική κρίση και την κρίση ακρίβειας, με τις πολύ κακές εργασιακές συνθήκες. Να μπορέσει λοιπόν η ελληνική κοινωνία να δει μια εναλλακτική διαδρομή, ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό σχέδιο για μια άλλη προοπτική. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να το δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εφόσον βέβαια ανασυνταχθεί και λειτουργικά για να είναι αποτελεσματικός. Για έναν ΣΥΡΙΖΑ που θα εκφράζει την κοινωνική πλειοψηφία, έκανε λόγο η υποψήφια πρόεδρος του κόμματος. Ιεραρχώντας τις προτεραιότητές της, έθεσε ως πρωταρχικό την αλλαγή στη λειτουργία του κράτους, ενώ μίλησε ακόμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη σωστή χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ένα ζήτημα είναι το κράτος. Η λειτουργία του κράτους είναι απολύτως απογοητευτική. Το κράτος έχει αποδειχθεί ένας τεράστιος μηχανισμός διασπάθησης δημοσίου χρήματος, ρουσφετολογικών προσλήψεων και την ώρα της κρίσης είναι απόν. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αντασύνταξη ώστε το κράτος να λειτουργεί προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν καλύτεροι μισθοί και πλήρη εργατικά δικαιώματα, καθώς και στην προστασία των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιώματα μόνο για κάποιους. Πρέπει να έχουμε για όλους. Αυτό θα δώσει και την αυτοπεποίθηση στην ελληνική κοινωνία να διεκδικεί περισσότερα. Από τα Χανιά, η υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τα μέλη και τους φίλους του κόμματος να προσέλθουν στις κάλπες, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό τον διάλογο μεταξύ των υποψηφίων για την Προεδρία.